Ο Πάοκ έμεινε ζωντανό για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Η ομάδα του Ρασουάν Λουτσέσκου ιτήθηκε από τη Μαρσέιγ με 2-1 στη Μασαλία και πλέον η πρόκριση θα κρυθεί την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Η ομάδα του Ρασουάν Λουτσέσκου βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο πρώτο ημίχρονο όταν είδε τους Μασαλού να προηγούνται με 2-0 χάρισε γκολ των Αζέρσον και Παγέτ. Δεν το έβαλε όμως κάτω. Μπήκε φουριόζα στο δεύτερο ημίχρονο, μείωσε σε 2-1 με κολάρα του Ελκαντουρί και λίγο έλειψε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια με τον Άκπομ. Ο Πασχαλάκης ήταν κέρβερος κάτω από τα δοκάρια στην επανάληψη και σταμάτησε τους Γάλλους, κρατώντας το 2-1 μέχρι το φινάλε. Να σημειωθεί ότι η Μαρσέη ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ζέρσον, ο οποίος χάνει τη ρεβάνσα της τούμπας. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Καμαρά, αλλά ούτε και ο Ντιέγκ, ενώ στον πάγκο τη Μαρσέικ δεν θα καθίσει ούτε ο Σαν Πάολη, ο οποίο δέχθηκε και πάλι κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρίες. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν απογοητευμένο από την εικόνα του Πάοκ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Μαρσέικ αλλά και ικανοποιημένο από την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που έδειξαν οι παίκτες του στο δεύτερο μέρο του πρώτου προημητελικού με του Μασαλού. Είμαι απογοητευμένο. Έπρεπε να παίξουμε στο πρώτο ημίχρονο όπω παίξαμε στο δεύτερο. Ήμασταν βιαστικοί με την μπάλα στα πόδια και χωρί υπομονή κατά το πρώτο ημίχρονο. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα με ποιότητα. Το δεύτερο του γκολ ήταν απόδειξη αυτού. Στο τέλο του αγώνα θα μπορούσαμε να έχουμε ισοφαρίσει. Θα ήταν μια σπουδαία ισοπαλία. Ο προπονητή του Πάουκ ήταν τρομερά εκνευρισμένο με του οπαδού τη Μασέιγα προχωρώντα σε δηλώσει που συζητήθηκαν σε όλη τη Γαλλία. Ελπίζω οι οπαδοί σα να γίνουν δεκτοί όπω εμεί εδώ. Είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο και για τη μασαλία. Καλύτερα οι οπαδοί σα να μην ταξιδέψουν σπίτι μα. Μάλιστα, γάλλος δημοσιογράφο χαρακτήρισε τον Λουτσέσκου τρελό για αυτέ τι δηλώσει. Στο μεταξύ, ο παρατηρητή τη UEFA έχει καταγράψει σχεδόν τα πάντα που συνέβησαν εντό και εκτό του βελοντρόμου με τα επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η UEFA να απαγορεύσει το ταξίδι των οπαδών της Μαρσέιχ στη Θεσσαλονίκη, όπως συνέβη και για το μάτς με τη Βασιλεία. Η γαλλική ομάδα έχει συμφωνήσει να πάρει 1.100 εισιτήρια για τη ρεβάνσα της Τούμπας.